Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε τις συνεδρίες. Και καλώ πρώτα την κυρία Κατερίνα Ρωμιοπούλου να έρθει στο βήμα για να μας μιλήσει για τη Θεσσαλονίκη, τουρκοκρατία, απελευθέρωση από τον ελληνικό στρατό, ίδρυση αρχαιολογικής υπηρεσίας Μακεδονίας, 1430-1912. Ήθελα να κάνω κάποιες στην αρχή εκτός, εκτός κειμένου, αλλά προτιμώ να τρέξω γρήγορα γιατί θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σημαντικές. Εμένα να με θεωρείτε μόνο μια απλή εισαγωγή. Και γι' αυτό έδωσα έναν τίτλο για να δώσω χρονικά ότι εγώ θα πω λίγα πράγματα για την για τον 19ο αιώνα και μετά για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και μετά ό,τι πω και ό,τι σχολιάσω για την ίδρυση της αρχαιολογικής υπηρεσίας στη Μακεδονία. Επέλεξα ένα θέμα στο οποίο δεν θα έχω καθόλου αρχαιολογικό σχόλιο, δηλαδή δεν θα παρουσιάσω ούτε λυκύθους, ούτε φιάλες. Μάλλον σαν ιστορική αφήγηση. Η Μακεδονία, ως γνωστόν, κατέχει στρατηγική θέση στη νότια απόλυξη της Ευρώπης, γιατί είναι η πλησιέστερη στις γειτονικές της Ηπείρους, της Ασίας και της Αφρικής. Η πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, που τον περιέβαλαν και άλλες αρχαίες επαρχίες, ανατολικά και δυτικά του Αξίου ποταμού, ως τον ποταμό Στριμώνα ανατολικά. Οι οικισμοί που μεγαλώνουν και γίνονται πόλεις ή και πρωτεύουσες, πολλές φορές, οφείλουν την αύξηση του πληθυσμού τους, τη γεωγραφική τους θέση σε κομβικά σημεία της επικοινωνίας των πληθυσμών και της διακίνησης προϊόντων. Αλλά στην στρατηγική του σημασία, αλλά και στην στρατηγική του σημασία σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων ή επεκτάσεων νέων κρατών. Η Μακεδονία ως επαρχία ξεχωρίζει λόγω της σημασίας της από την ελληνιστική περίοδο και της ενεργού συμμετοχής της σε διάφορες εξελίξεις της διακυβέρνησης στο εσωτερικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια της Τουρκικής. Μετά από αιώνες ειρηνικούς ή ταραγμένους, υποτάχθηκε οριστικά το 1430 στους Τούρκους και έκτοτε ως το 1912 παρέμεινε υποταγμένη. Η πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκη αντιμετώπισε πολλές πολιορκίες, ορισμένες φορές ιτήθηκαν οι κάτοικοί της, άλλες φορές όμως αντιστάθηκαν και εκδίωξαν τους εχθρούς τους. Είχαμε τρεις αλώσεις της Θεσσαλονίκης και τους Αρακινούς, τους Νορμανδούς και τελικά τους Τούρκους. Αυτές οι τρεις είναι οι κύριες αλώσεις. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν έτσι ακριβώς. Συνέχεια υπήρχαν πόλεμοι και αντιθέσεις και πολλά και διάφορα που δεν είναι της ώρας. Ποτέ όμως δεν έπαυσε να είναι μια πόλη με διεθνή απήχηση τόσο στην ειρήνη ή στον πόλεμο. Η γεωπολιτική θέση της, το εμπόριό της με τις άλλες περιοχές και ο πολύχρωμος πληθυσμός της, Εβραίοι, Έλληνες, Τούρκοι, Βαλκάνοι πληθυσμοί, Αρμένοι και Αλβανοί, την έκανε πάντα να ξεχωρίζει και να μετέχει σε διάφορες ιδεολογικές, οικονομικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το κίνημα των Νεοτούρκων, η ελληνοβαλκανική πόλεμη και η κατάληψή της από τον ελληνικό στρατό το 1912, και όταν λέω ελληνοβαλκανική, στην ουσία ήταν ελληνοβουλγαρική, που προηγήθηκαν της απελευθερώσεως. Είναι σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν τελικά στην απελευθέρωσή της, αλλά πάντα η αρχαιολογία ξεφυτρώνει και εκεί που δεν το περιμένεις. Μια σύμπτωση είναι ότι επικεφαλής του
ελληνικού σώματος που μπήκε στη Θεσσαλονίκη το 1912 ήταν ο τότε ανθυπολόχαγος ο Ορλάνδος, ο Αναστάσιος Ορλάνδος, ο περίφημος, ο γνωστός αρχιτέκτον, ο οποίος επηρέασε και βοήθησε στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων και μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν αυτή η απασχόλησή του. Ήταν επικεφαλής. Ήταν ένας πολύ ωραίος αξιωματικός και ευσταλής, ψηλός κτλ. Και υπάρχει φωτογραφία που μπαίνει σημειοφόρος στην πόλη την ημέρα της εισόδου. Αργότερα, στην απογραφή του 1913, λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση, καταγράφηκαν στο αρχείο της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης, αλλά κατά ενότητες προελεύσεως. Εβραίοι 61.439, Τούρκοι 45.867, Έλληνες 39.956, Αρμένοι 6.253 και Αλβανοί 4.364. Τα λέω τηλεγραφικά τώρα τα πράγματα. Αυτό έδωσε ένα χρώμα στην πόλη και μια δύναμη αυτονομίας. Γιατί η Θεσσαλονίκη ποτέ δεν έφτασε. Έφτασε να γίνει πρωτεύουσα, αλλά ποτέ δεν έγινε. Και νομίζω ότι της έκανε καλό αυτό. Γιατί απόκτησε ένα αίσθημα και μια δύναμη αυτονομίας και έκανε ορισμένα ζητήματα που θα χρόνιζαν αν ανακατονόταν και το υπόλοιπο μέρος της Ελλάδας, θα ήταν πιο δύσκολα να λυθούν ή να προοδεύσουν. Εγώ θυμήθηκα πάντως το ανατολικό ζήτημα, γιατί είχα καθηγητή των νεοτέρων χρόνων, της ιστορίας των νεοτέρων χρόνων, τον Μιχαήλ Λάσκαρη. Ο Μιχαήλ Λάσκαρης ετοίμησε και επειδή αυτό το μήνα είναι η χρονιά που πέθανε, είχα διαβάσει πρόσφατα μία νεκρολογία του γραμμένη από τον Δήμαρά, που ακριβώς δίνει το στίγμα της μοναδικότητας αυτού του ανθρώπου. Εγώ τον έζησα ως καθηγητή. Μπορεί για τους περισσότερους φοιτητές εκείνης της εποχής να φαινόταν ότι είναι ένα γραφικό πρόσωπο, αλλά ο Λάσκαρης ήταν ευρωπαϊκού επίπεδου πλέον καθηγητής και έβλεπε την ιστορία με έναν πλατύτερο, έτσι, έβλεπε στο μέλλον και φυσικά αγαπούσε πάρα πολύ να διδάσκει και έτσι άρχισε τα μαθήματα με το ανατολικό ζήτημα, το οποίο θα το έχετε ακούσει κι εσείς βέβαια στις σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Το ανατολικό ζήτημα ξεκινάει από το 1800 και φτάνει σχεδόν ως το 1923, για να πάψει να συζητείτε τόσο έντονα, αλλά νομίζω το ανατολικό ζήτημα υπάρχει ως σήμερα. Και με χαρακτηριστικό τρόπο το αποκαλεί η πλήρωση του κενού. Πιθανόν αυτό να μην το είπε πρώτα ο Μιχαήλ, αλλά να το είπε και κάποιος Ευρωπαίος άλλος ιστορικός, αλλά αυτό δίνει το στίγμα. Όλη αυτή η αναταραχή στα Βαλκάνια, που είναι ένα μέρος της Ευρώπης, ήταν ακριβώς που ξεκίνησε για να πληρώσουν το κενό που δημιουργήθηκε το κενό μετά την βαθμία υποχώρηση και διάλυση της τουρκικής αυτοκρατορίας και τη δημιουργία εθνικών κρατών στη Βαλκανική Χερσόνησο και τις βλέψεις της Ρωσίας να έρθει δυτικά, δηλαδή να καταλάβει εδάφη της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης. Και αυτό το πράγμα, ένα κομματάκι αυτού του πράγματος αγγίζει και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτά τα γεγονότα που συνέβαιναν στη Θεσσαλονίκη γενικότερα είχαν ένα στίγμα ευρωπαϊκής πολιτικής. Γινότανε διάφορες δημόσεις τότε εδώ. Και έφτασε να
επηρεάσει πολλά πράγματα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα την εποχή που έπρεπε λόγω των πολέμων και λόγω των συνεχών καταδιώξεων, λόγω των προσφύγων, των κυμάτων των προσφύγων που ερχόταν και από τον Βορρά, από τη Βουλγαρία και από τις άλλες χώρες, ελληνικής καταγωγής ή οτιδήποτε άλλο, ή ερχόταν αργότερα και από την Ανατολή, μιλάω και για τη Μικρασία και όλα αυτά. Όλα αυτά τα πράγματα με τα κύματα των προσφύγων τάζησε η Θεσσαλονίκη πολύ έντονα και πολλά από αυτά, καλά που ήταν η Θεσσαλονίκη, και διασώθηκαν και πολλοί πληθυσμοί, αλλά και αναπτύχθηκαν. Έτσι επανέρχομαι στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε 26 Οκτωβρίου 1912. Άλλοι τη λέγανε απελευθέρωση, άλλοι τη λέγανε προσάρτηση νέων χωρών. Γιατί προχωρούσε από κάτω, από τον νότο προς τα επάνω, και η Θεσσαλία τότε ήταν ένα όριο που πότε τη λέγανε όταν ανοίξει η Μακεδονία, αυτό φάνηκε και στους διορισμούς των αρχαιολόγων τότε, αργότερα ηρέμησαν και ξεχώρισε ως Θεσσαλία και η Μακεδονία έμεινε Μακεδονία. Η αρχαιολογική υπηρεσία τότε, η οποία είχε ιδρυθεί το 1929 επί Καποδίστρια, όταν ήταν ακόμη η κυβέρνηση ελληνική στην Αίγινα, πρόβλεψε ορισμένα πράγματα και δείχνει ότι κάτι κατάλαβαν γρήγορα οι Αθηναίοι κυβερνώντες και γι' αυτό το ρόλο θέλησαν να δώσουν μία, ας το πούμε, ένα δυνατό παρόν και να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση της ζωής των νέων χωρών. Οι νέες χώρες ήμασταν εδώ, η Βόρεια Ελλάδα και τα κύματα των πληθυσμών που ερχόταν από τις ελληνικής καταγωγής, που ερχόταν από τις διπλανές και παραδιπλανές κράτη, κρατήδια που θέλαν τότε να βρουν ο καθένας τη λαλιά του και την εθνικότητά του κτλ. Είναι φανερό όμως ότι αυτό το πράγμα ήταν δύσκολο. Και φυσικά αυτοσχεδίαζαν, πότε πετύχαιναν στους αυτοσχεδιασμούς, πότε όχι. Όταν επισημαίνω για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, επισημαίνω κάτι που συνέβη με τα 100 χρόνια, στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωσή της, εκδόθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη από την αρχαιολογική υπηρεσία, τη Ιώτα Σίγμα Τάφ Εφορία, ένας χρήσιμος οδηγός των αρχαιοτήτων που διατηρήθηκαν σε υπόγειους χώρους της πόλης. Αυτό υπάρχει. Δεν μπόρεσε όμως να αξιοποιηθεί, απλώς εμπλούτησε τις πληροφορίες μας για την κατάσταση της τοπογραφίας και την διόρθωση ίσως και την τοπογραφία. Και είχε τον τίτλο αυτό το βιβλιαράκι, ήταν μικρό, αλλά είχε χρήσιμες φωτογραφίες, είχε τον τίτλο «Θεσσαλονίκη, η κρυμμένη πόλης». Ήταν μια συλλογική προσπάθεια της Ιώτα Σίγμα Τάφ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων να αναδείξει το πρόβλημα που αφορούσε πλέον τη νέα εξέλιξη της πόλης. Βέβαια, έμεινε στα χαρτιά, δεν ξέρω αν το σέβονται ακόμη σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που μελετούν την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης, το άπλωμά της, τις δυνατότητες που θα είχε και τις έχασε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ήθελα να πω δύο λόγια για τρία βιβλία. Τον Δεκέμβριο του 1973 ως το Γενάρη του 1974 εκδόθηκε ένα βιβλίο του Κωστή Μοσκόφ, Θεσσαλονίκη 1700 έως 1912, τομή της μεταπρατικής πόλης. Ένα-δύο χρόνια πριν είχε εκδοθεί από τον Κέντρο το μικρό σε σχήμα, αλλά πλούσιο σε περιεχόμενο, βιβλιαράκι του Νίκου Γαβρίλ Πεντζίκη, «Μητέρα Θεσσαλονίκη». Ήταν η πρώτη έκδοση το 1970. Ακολούθησε μια δεύτερη έκδοση, νομίζω το 1972, την οποία και διάβασα.
Κατά τη γνώμη μου, τα τρία αυτά βιβλία που ανέφερα, μικρά, μεγάλα, εκφράζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μοναδικότητα της Θεσσαλονίκης. Προσθέτω όμως αυτά τώρα και κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό. Δεν το έχω εδώ, αν το πω έτσι. Είναι αυτό που έβγαλε για την επέτειο του 1821 η εφορία αρχαιοτήτων, πώς να την πω τώρα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν είμαι συνηθισμένη στους νέους χωρισμούς, ούτε θα τους λαμβάνω υπόψη. Εγώ μένω στη Ιώτα Σίγμα Τάφ εφορία και μένω και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Αλλά τα ενώνεις και γίνονται πιο πλούσια. Αυτό που βγήκε το 1821 για την επέτειο, θεωρώ ότι είναι το πιο πλήρες βιβλίο για να γνωρίσουμε τη Θεσσαλονίκη από κάτω, από πάνω, αριστερά και δεξιά. Γράφτηκαν πολύ ωραία άρθρα από το προσωπικό της εφορίας και πολλές είναι και μέσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Υπόθηκαν πράγματα να τα ξαναθυμηθούμε και έχει και θαυμάσια εικονογράφηση. Είναι το πιο πλήρες. Αλλά τρόμαξα πλέον με τη βιβλιογραφία που υπάρχει για τη Θεσσαλονίκη σαν πόλη και την περιοχή της. Δεν φανταζόμουν ότι από το 1912 ως σήμερα θα βγαίναν τόσα πολλά και τόσα. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πιο γνωστή για μια πόλη της, που είναι πλούσια, που είναι οικονομικά ανεξάρτητη, που κυνηγάει άλλους στόχους, το πανεπιστήμιο, άλλα κτλ. Αλλά εγώ αυτά τα βιβλία, δεν ξέρω, με εντυπωσίασαν και δίνω συγχαρτήρια και σε αυτούς που μετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια και υπάρχουν εδώ και ακούν. Όμως, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και Ιώτα Σίγμα Τάφ εφορία έδειξε τη δύναμή της από το 1953 και ύστερα. Ήταν παρένθεση τα πρώτα, αλλά ήθελα να πω για αυτά τα βιβλία και φοβόμουν να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, το Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν τότε ως βάση της Ιώτα Σίγμα Τάφ εφορία από το 1953 και μετά με τα ευρήματα των τάφων του Δερβενίου τότε που παρουσιάζονται, συνεχίζει μια ζωντανή πορεία συνεχώς από τότε, που το κορύφωμά της αρχίζει το 1962 με τα εγγένεια του σημερινού μουσείου, αυτό που είμαστε, που έγιναν τότε. Μάλιστα είναι ένα από τα τελευταία έργα, δημόσια έργα, που εγγενίασε το ζεύγος Παύλος και Φρυδερίκη, γιατί τελείωσαν και αυτοί, πήγανε στην αιωνιότητα. Λοιπόν, αλλά το έργο συνεχίστηκε μετά, γιατί η δεκαετία του 1973 έως 1985 ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος που κατά κάποιο τρόπο σημάδεψε όλες τις δραστηριότητες και όλους τους προγραμματισμούς της εφορίας για την συνέχεια στο μέλλον. Και το λέω αυτό γιατί εγώ είχα φύγει το 83 από εδώ, 83, 84, κάπου εκεί ήρθε η ώρα μου και έφυγα στην Αθήνα. Όχι ομαλά, λίγο ανώμαλα, αλλά κανείς δεν έχασε ούτε το Μουσείο Θεσσαλονίκης, ούτε εγώ που πήγα στην Αθήνα. Από τότε και μετά, το Μουσείο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην κορυφή των πιο τολμηρών προσπαθειών, μαζί με άλλα διακεκριμένα μουσεία της Ελλάδος, να αφουγκράζεται τάσεις και επιθυμίες του κοινού κάθε γενεάς, αλλά και να διατηρεί τα χαρακτηριστικά ενός ερευνητικού κέντρου που ασχολείται με τη μελέτη της αρχαιότητας, αλλά και των μεταγενεσαίων περιόδων που ακολούθησαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή μου δίνεται ευκαιρία να επισημάνω το επερχόμενο μέλλον. Όπως πολύ ίσως πληροφορηθήκατε αυτές τις μέρες, ένα γεγονός που είναι
ότι του χρόνου θα έχουμε 78 μεγάλα υπεροκειάνια κρουαζιέρες το καλοκαίρι που θα φυχθούν στη Θεσσαλονίκη. Η βάση γίνεται η Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τα άλλα ιδρύματα που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Γιατί το είδα και αυτές τις μέρες, παρόλο το κρύο και παρόλο το αυτό, την προσέλευση που υπήρχε στο ΕΔΟ Μουσείο. Και σκέφτομαι το καλοκαίρι ότι η Θεσσαλονίκη του χρόνου, αν δεν συμβεί τίποτα κακό, και αν, νομίζω θα είναι ένας πλέον δέκτης φοβερός για τουρισμό, που θα μπαίνει όχι μόνο στα μένη στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα μπαίνει βαθύτερα και στα Βαλκάνια και θα αρχίσουν άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Γι' αυτό συμβουλεύω να μην το καθυστερήσουν. Πρέπει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να απαιτήσει πλέον ποσά από την κεντρική υπηρεσία ή μάλλον θα έλεγα από την κεντρική κυβέρνηση, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προσφάτως ανήγγειλε ότι πλέον θα ενδιαφέρεται προσωπικά για τη Θεσσαλονίκη και ίδρυσε ο κύριος Μητσοτάκης, έμαθα ειδικό γραφείο για τη Θεσσαλονίκη μέσα στο γραφείο του, για να δέχεται κατευθείαν όλα τα αιτήματα, να γίνονται οι σχεδιασμοί εκεί κτλ. Και για να ενισχυθεί περισσότερο η όλη δραστηριότητα τουρισμού και πολιτισμού εδώ πάνω. Αυτό το έμαθα, το είδα και το έμαθα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κάνω μία έκκληση στους συναδέλφους για να μην χάσουμε τον χρόνο αλλά και την οργάνωση, ότι πρέπει από τώρα να τεθεί σοβαρά στο Υπουργείο αυτή η αλλαγή που προορίζεται για του χρόνου, γιατί τα μουσεία της Θεσσαλονίκης που είναι αρκετά τώρα, με επικεφαλής το αρχαιολογικό και το βυζαντινό που είναι το παρελθόν, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και για το καλό της πόλης, αλλά και για να την προστατεύσουμε και από το κακό. Από τον υπερπληθυσμό και πολλά άλλα πράγματα που θα συμβούν και στη θάλασσα και στην ξηρά. Και τώρα έρχομαι να μιλήσω και για το ανθρώπινο μέρος της. Ποιοι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως, οι άνθρωποι. Και ποιοι τα καταστρέφουν, πάλι οι άνθρωποι. Όμως, ήταν κάτι που το περιμέναμε ότι θα συμβεί, δεν το είχαμε αντιληφθεί. Ότι θα γινόταν τόσες ταραχές, τόσοι πόλεμοι, αυπράκτο που δεν περιμέναμε. Δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η κεντρική κυβέρνηση των Αθηνών, τότε το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν απλώς ένα τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, έκανε διάφορους προγραμματισμούς. Και φυσικά ήξερε, κατάλαβε τη σημασία της Μακεδονίας, που τη λέγανε τότε νέες χώρες, οι νέες χώρες και οι νέες χώρες. Και θέλησε να στείλει αμέσως. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι 15 μέρες περίπου, ας πούμε 9 Νοεμβρίου, ιδρύεται η πρώτη αρχαιολογική υπηρεσία Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα, με λίγους μόνο, ας πούμε, έχει τον πρώτο έφορο αρχαιοτήτων, που είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για τους Αθηναίους. Είναι ένας άνθρωπος που είχε πολλά αξιώματα, είναι ο Γιώργος Οικονόμου, διατέλεσε και αργότερα και ακαδημαϊκός, ήταν και πολλά άλλα πράγματα. Η κυρία Καρούζου τον αποκαλούσε πολυπράγμονα, αλλά το είπε κομψά, ήθελε να τον χτυπήσει γι' αυτό, όχι να τον πενέψει, γιατί δεν το είπε με άλλο τρόπο. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ ξεκίνησε με έναν σοβαρό και, και πολύ γνωστό πρόσωπο του πολιτισμού στην Αθήνα και τον στέλνει έφορο πρώτο Μακεδονίας για να διοργανώσει τα πάντα. Αυτό σας πολυπράγμονο σε εισαγωγικά που λέει η Καρούζου σημαίνει ότι μπορεί να ανακατοθεί σε πολλά και να κάνει πολλά. Και αυτό κάνει στην Θεσσαλονίκη από την ώρα που έρχεται. Αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε στα αυγά του εδώ. Έτρεχε συνέχεια και μέσα στην πόλη και στην περιφέρεια. Όταν λέω Θεσσαλονίκη, εννοώ όλη την περιφέρεια. Μπορεί να έφαγα την ώρα μου όμως. Έφαγα την ώρα τώρα και δεν ξέρω. Πόσο.
Λοιπόν, ο οικονόμου μαζί με τον δεύτερο που ήρθε μετά από αυτόν, τον Πελεκίδη, είναι οι άνθρωποι που πραγματικά, χωρίς να ξέρουν το χώρο, χωρίς να ξέρουν που βρίσκονται, έτρεχαν όλη τη μέρα και τη νύχτα, όχι μόνο να πείσουν πρώτα τους Έλληνες, τους κατοικούντες, να μην γκρεμίσουν τον πύργο και τα τείχη. Γιατί θέλησαν οι Έλληνες πρώτοι. Πρότειναν να συνεχίσουν το έργο των Τούρκων επί Τουρκοκρατίας, να καταδαφίσουν τα τείχη, να καταδαφίσουν τον Λευκοπύργο. Και έτρεχαν αυτοί και κάναν υπομνήματα εδώ στη διοίκηση της Μακεδονίας, μην τα γκρεμίσετε, αυτά πρέπει, είναι η κληρονομιά μας η αρχαία. Μετά έτρεχαν, θέλαν να κάνουν και ανασκαφές. Η φιλοδοξία των αρχαιολόγων δεν σταματάει. Ενώ ήταν άνω κάτω και ενώ έπρεπε να οργανώσουν την υπηρεσία τους και να ζητήσουν προσωπικό, ό,τι τους δίναν και ό,τι τους θέλουν, αυτοί τρέχανε να κάνουν ανασκαφές σε όλη τη Μακεδονία σχεδόν. Έχουν γίνει πολλές ανασκαφές και είναι το διάστημα. Και έχουμε μία τομή. Το 1915, όταν μαλώνουν στην Αθήνα οι κυβερνήσεις και χωρίζεται η κυβέρνηση και είναι η μία εδώ με το Βενιζέλο και η άλλη στην Αθήνα, τότε, από το 1915, αρχίζει ένα νέος, έτσι, μια νέα κινητικότητα για τις ανασκαφές που απλώνεται πια από την περιοχή της Αμφιπόλεως Καβάλας μέχρι επάνω στη Φλόρινα και σε άλλα μέρη. Εγώ, για να συντομέψω την κατάσταση, έκανα ένα πολύ μάζαμα, όπως βλέπετε. Τα πρόσωπα είναι, και γι' αυτό θέλω να δείξω όμως σημαντικά πρόσωπα. Και μέσα στα σημαντικά να τιμήσω εξίσου αυτούς που βοήθησαν πολύ τους αρχαιολόγους και που ξέρανε και την περιοχή, τους λεγόμενους επιμελητές αρχαιοτήτων, που ήταν όλοι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία και ο θεσμός αυτός κράτησε ως την εποχή μας. Όταν εγώ μπήκα στην υπηρεσία το 60, είχαμε τέτοιους εν ενεργεία, μας βοηθούσαν πάρα πολύ. Εγώ το θυμάμαι και στη Δυτική Μακεδονία, ως επάνω στην πατρίδα του Βαβρίτσα, επάνω στην Πίνδο και τα λοιπά, βρήκα άνθρωπο, τον κύριο Πέτρου, που ήταν ένας καλός δάσκαλος, να ελέγχει όλη την περιοχή και να τους μαζεύει. Βρήκα και αλλού καλούς ανθρώπους που παρατούσαν άλλες δουλειές τους και αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώνονταν. Ήτανε επιμελητές αρχαιοτήτων που βοηθούσαν τους 3-4 αρχαιολόγους. Αλλά και οι 3-4 αρχαιολόγοι τρέχαν και αυτοί όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα. Αλλά εδώ βλέπετε ο πρώτος, βλέπετε τα ονόματα, ξέρετε ποιος είναι. Ο Πελεκίδης ήταν ο μόνος Μικρασιάτης. Ο Παπαδάκης ήταν κριτικός. Ο Παπαδάκης είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες επιγραφικούς. Και ο Παπαδάκης θα έπρεπε να μείνει στη Μακεδονία περισσότερο. Δούλεψε στη Δυτική Μακεδονία και ήταν πολύ σοβαρό άτομο και μετά διακεκριμένος κάτω στην Αθήνα. Αλλά ήταν σεμνός. Δεν κυνηγούσε θέσεις και τέτοια. Ενώ ο οικονόμου, η πρώτη θέση που πήρε ως βοηθός επιμελητής, ήταν να υπηρετήσει υπό τον Καβαδία. Ο Καβαδίας τότε ήταν μεγάλη φίρμα στο 19ο αιώνα, ώσπου επιτέλους βγήκε ο Τσούντας και απέδειξε τι εστί Καβαδίας. Και από τότε σιγά σιγά άρχισε να απεσύρεται η ιστορία, η αρχαιολογική που είχε γράψει τον τόμο ο Καβαδίας και φυσικά επικράτησε ο σοφός Τσούντας για την υπόλοιπη. Σας λέω και λίγα αρχαιολογικά έτσι στο ανάμεσα. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι άνθρωποι προσφέρανε εδώ και ο Καβαδίας είχε προστάτη τον Αρβανιτόπουλο που ήταν, είχαμε βέβαια και τον Αρβανιτόπουλο που ήταν από εδώ πάνω, από τη Δυτική Μακεδονία και τον άλλον, τώρα έτσι που τα έχω γραμμένα. Ήθελα να τα κάνω λίγα, έγιναν πολλά, ύστερα ξανακόπηκαν. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είχαμε δύο προερχόμενους από τη Δυτική Μακεδονία που έγιναν και καθηγητές στο Πανεπιστήμιο εδώ κτλ. Θέλω δε να τονίσω και την συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ιδρύεται το 1926 και είναι μια μεγάλη δύναμη που βοηθάει την αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν είχαν αρχίσει να μαλώνουν ακόμη όπως γίνεται συνήθως. Και βοηθούσε. Και να υπογραμμίσω ότι εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος Ρωμαίος, το 1930 που γίνεται καθηγητής και τα λοιπά στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης έβγαλε μια φουρνιά η οποία ήταν μετά, υπηρέτησαν και ως αρχαιολόγοι, αλλά μέσα σε αυτούς ήταν και ο Απόστολος Βακελόπουλος, ο οποίος πολλά χρόνια αργότερα, παρόλο που έγινε ιστορικός νεοτέρας Ελλάδος, έγραψε ένα δρυμμή άρθρο το 1972 στην Μακεδονική, αυτό που βγαίνει, τα μακεδονικά που βγαίνουν από την, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, να διαμαρτυρηθεί γιατί γίνεται τόσο θόρυβος μόνο για τα Ελγίνια Μάρμαρα και γιατί δεν είπαν ποτέ για τις εγκαντάδες της Θεσσαλονίκης που καταστράφηκαν κατά φρικτό τρόπο. Οι περιγραφές υπάρχουν πώς τους έκοβαν και τους σπάζανε για να τα μεταφέρουν στο καράβι το γαλλικό και πόσο οι Θεσσαλονικοί σουλάτσερναν απ' έξω, οι Εβραίοι όσοι ήταν σε αυτή τη γειτονιά και χαζεύανε πώς συσκευάζονται. Δεν υπήρξε ποτέ αντίσταση και διαμαρτυρία από τη Θεσσαλονίκη για την επιστροφή αυτών των πραγμάτων που σήμερα είναι στο Λούβρο. Ευτυχώς τώρα είναι πλημμένα καθαρά, τουλάχιστον τα βλέπουμε σε ωραία διευθέτηση στο Λούβρο. Αλλά έγραψε ο Βακαλόπουλος και εγώ δεν καταλάβω πώς ο Βακαλόπουλος αυτά και βλέπω ότι ολόκληρη ομάδα του 1930 που εγκατέλειψαν την αρχαιολογία αλλά έμειναν στα μαθήματα του Ρωμαίου, τελικά τους έμεινε κάτι από την αρχαιολογία. Λοιπόν, το 1930 έως περίπου το 40, ο κύριος Ρωμαίος μαζί και με άλλους καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έδωσε τα φώτα του και αυτό στην αρχαιολογική υπηρεσία. Το κόβω απότεμα γιατί είναι πολλά τα πράγματα και δεν θα ήθελα. Αλλά έτσι τσιμπητά λίγο σας είπα και ελπίζω να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το θέμα που θα αντιμετωπίσετε από τώρα και στο εξής. Η Θεσσαλονίκη τώρα μπορεί να είναι ανεξάρτητη, να προχωρήσει σε σχεδιασμούς για το μέλλον. Δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει η αρχαιολογία στο μέλλον, αλλά η αρχαιολογία θα παίξει πάντα ένα ρόλο. Είτε έχουμε τεχνητή μνημοσύνη, πώς το λένε, νοημοσύνη, είτε έχουμε τεχνητή βλακεία. Αυτό θα είναι ένα πράγμα που εξαρτάται από μας τους ίδιους και τους παράγοντες. Εγώ δεν θα υπάρχω, είμαι ανήκω στη γενεά τη μεταβατική που δεν θα μάθω ποτέ νοημοσύνη. Εδώ θα σταματήσω απότομα. Ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, όχι τώρα, στις κουβεντούλες, τα λέμε. Με συγχωρείτε που σας έφαγα χρόνο. Την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ρωμιοπούλου για όλα αυτά που μας είπε και που μας λέει και γιατί για μας προσωπικά για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη δασκάλα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από την κυρία Ρωμιοπούλου και μαθαίνω συνεχώς. Την ευχαριστούμε. Για μένα είναι ένας ζωντανός μύθος και χαιρόμαστε που την έχουμε μαζί μας σήμερα.